Stop στο παθητικό κάπνισμα των παιδιών. Αυτός με μία φράση είναι ο στόχος της δράσης που υλοποιεί το Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης Ορφέας. Ο σκοπός της καμπάνιας μας είναι ακριβώς αυτός. Να ενημερώσουμε για άλλη μία φορά και να ευαισθητοποιήσουμε όλους για το παθητικό παιδικό κάπνισμα. Ως Κέντρο Πρόληψης κατά των Εξαρτήσεων Ορφέας, θέλω να ευχαριστήσω θερμά καταρχήν την Ομοσπονδία Επαγγελματιών Νομού Ροδόπης, όπως και τον Εμπορικό Σύλλογο Κομωτινής, το Σωματείο ΖΙΘ Εστιατόρων και Ψητοπολών Καταστηματαρχών Κομωτινής και Ροδόπης και το Σωματείο Καφεπολών Καταστηματαρχών Κομωτινής και Ροδόπης για τη συνεργασία μας σε αυτή την πολύ σημαντική δράση. Στον αγώνα που έχει ξεκινήσει το Κέντρο Πρόληψης έχουν συστρατευτεί πολλοί φορείς και κυρίως επαγγελματικές ομάδες και σωματεία. Θέλουν μέσω της ενημέρωσης των συναδέλφων τους αλλά και των πελατών τους να γίνουν αρρωγοί στον αγώνα κατά του παθητικού καπνίσματος των παιδιών. Θα προσπαθήσουμε μέσω αυτής της δράσης, αυτού του κύβου που θα βάλουμε στα μαγαζιά μας, στα τραπεζάκια μας, να διαβάσει ο κόσμος, να δει και αν μπορέσουμε να βάλουμε ένα λιθαράκι σε αυτό το θέμα που λέγεται κατά του καπνίσματος και τις συνέπειές του που υπάρχει τόσο στο γειτονισμό όσο και στο παθητικό κάπνισμα που είναι η κύρια καμπάνια. Είμαστε ευχαριστημένοι. Πάντοτε είμαστε κοντά σε ό,τι δράσεις μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε την κοινωνία μας. Θα θέλαμε επίσης να σας ενημερώσουμε ότι το παθητικό κάπνισμα είναι το πιο επιστημονικά, έχω ακούσει και εγώ, είναι πιο επικίνδυνο στην παιδική ηλικία. Και θα μάθουμε στα παιδιά μας αργότερα, βέβαια είμαστε μια μεταβατική περίοδος. Θα μάθουμε στα παιδιά μας αργότερα ότι δεν είναι καλό πράγμα αυτό που γίνεται όσον αφορά το θέμα του καπνίσματος. Στο πλευρό του Ορφέα και ο Εμπορικός Σύλλογος Κομωτινής σε μια ευρεία συστράτευση φορέων και επαγγελματικών ομάδων για ένα ζήτημα που, όπως είπαν, θεωρούν εξαιρετικά σημαντικό. Σήμερα μπαίνει ένα μικρό λιθαράκι στη συνεργασία του κέντρου με τον επιχειρηματικό κόσμο της Κομωτινής για το πολύ μεγάλο έργο του κέντρου στήριξης. Το παθητικό κάπνισμα, όπως γνωρίζουμε όλοι, είναι πάρα πολύ βλαβερό και ιδιαίτερα στην παιδική ηλικία. Προκαλεί πολλές και μη αναστρέψιμες βλάβες, κυρίως στο κυκλοφοριακό των παιδιών, αλλά και σε πολλά άλλα θέματα. Παθητικούς καπνιστές, δυστυχώς, μας κάνουν τις πιο πολλές φορές οι δικοί μας άνθρωποι. Μέσα από την οικογένεια, μέσα από γνωστές, από γνωστούς και φίλους. Πιστεύω ότι μια σωστή κίνηση που είναι αυτή του Κέντρου Πρόληψης πρέπει να τη στηρίζουμε όλοι στην πόλη. Η δράση θα κρατήσει συνολικά 2 εβδομάδες και είναι κατά κύριο λόγο ενημερωτική. Τα αποτελέσματά της θα γνωστοποιηθούν σε συνέντευξη τύπου μετά το πέρας χρονικής της διάρκειας. Αυτή η δράση φιλοδοξεί να δημιουργήσει έναν προβληματισμό στην τοπική κοινωνία μέσα από συνθήματα τα οποία επιμεληθήκαμε και τα οποία θα βρίσκονται στα καταστήματα της πόλης μας. Η δράση αυτή, όπως σας είπα, θα κρατήσει περίπου 2 εβδομάδες και τα αποτελέσματά της θα τα ανακοινώσουμε στις 13 Μαΐου στην πλατεία της Κομωτινής, όπου θα παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα αυτής της παρέμβασης.